ψάξει πολλές φορές για να βρω σπίτι. Παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Πριν από 5 χρόνια ήταν πιο εύκολο. Πλέον είναι όλα μετρημένα σε δάχτυλα. Είναι τρομακτικά αγχωτικό αυτό το πράγμα, το ότι πρέπει να δεις μια αγγελία και να ξέρεις ότι πρέπει να πάρεις τώρα, γιατί ας πούμε σε ένα πεντάωρο δεν θα το δεις, έτσι και έχεις δουλειά και το αναβάλεις, το έχεις χάσει το σπίτι. Υπάρχει μεγάλη αντιστοιχία μεταξύ ενοικίων και μισθών. Είμαστε τσίμα-τσίμα και τώρα ουσιαστικά είμαστε, δηλαδή όλοι μας λογαριασμένοι σε ρύθμιση. Για ένα περίεργο λόγο πρέπει να τρώμε, να αγοράζουμε και τρόφιμα. Και πρέπει να περισσεύουν λεφτά για να αγοράσεις τρόφιμα. Το νίκη είναι το 50% του μισθού σου. Πλέον έχει καταντήσει, γιατί περί κατάδυνα, να θεωρούμε κάποιες παροχές πολυτέλεια. Το να έχει θέρμανση, να βάζουμε τα είναι πολυτέλεια. Στις περισσότερες αγγελίες βλέπεις ένα σπίτι και λες, δεν γίνεται για αυτό το σπίτι να δίνεις τόσα λεφτά. Μου κάνει πλάκα.